Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τη στιγμή που πριν ένα χρόνο μιλούσαμε για κλείσιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ρύπανση στο περιβάλλον, έχετε απόλυτο δίκιο, συζείτε στις περιοχές εκεί κοντά. Ωστόσο, έχουν καταφέρει και έχουν πάρει παράταση. Έχουν πάρει παράταση μέχρι το 29 για αυτές τις πάρα πολύ ρυπογόνες γεννήτριες, κυρίες και κύριοι, και πρέπει να το πούμε αυτό, με τα 1.200 προβλήματα που δημιουργούνται. Τώρα κάνουμε λόγο για νέες γεννήτριες, τις οποίες εμείς θα πληρώσουμε πάλι, γιατί κανένας και καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν κατάφεραν να κάνουν τα σωστά deal για να έχουμε την έλευση του φυσικού αερίου που όλοι λέμε και ξαναλέμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αριστοδήμου να τον καλημερίσω. Γεια σας, κύριε Αριστοδήμου, πολύ καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί μας φέρνει λοιμώξεις αυτό το κουνούπι τίγρης, το οποίο το γνωρίσαμε πριν από 2 χρόνια καλύτερα, θα έλεγα, μέσα από τα ρεπορτάζ. Έχει σημάνει συναγερμό σε κάποιες χώρες. Δεν ξέρω αν είμαστε εμείς το κόκκινο Κύπρος. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι μόνο το κουνούπι τίγρης. Έχουμε θέματα ανά το παγκόσμιο με διάφορα είδη κουνουπιών. Ναι. Στην Κύπρο ανέκαθεν είχαμε το Κούλεξ, που ενοχοποιείται για άλλα νοσήματα όπως είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου, και το ανοφελές κουνούπι που προκαλεί ελονοσία. Στην Κύπρο βέβαια δεν έχουμε ελονοσία. Πριν από 2 χρόνια έχουν βρεθεί στην Κύπρο κουνούπια, συγκεκριμένα κουνούπια, είχαμε και πριν, της οικογένειας Αέντες. Είναι το Αέντες Αιτζίπτη και το Αέντες Αλμποπίχτους. Μάλιστα. Ο ασιατικός τίγρης είναι το αλμποπίχτους. Το αλμποπίχτους υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και στη Λεκάνη της Μεσογείου. Το εντζίπτη δυστυχώς, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, υπάρχει μόνο στην Κύπρο και στη Μαδέιρα, στη μέση του Ατλαντικού, στην Πορτογαλία. Οπότε για το εντζίπτη τουλάχιστον φαίνεται ότι είμαστε εμείς η πρώτη-δεύτερη χώρα που το έχουμε. Α, μάλιστα. Γιατί μας προτιμά το συγκεκριμένο κουνούπι? Κοιτάξτε, υπήρχε και παλαιότερα, θεωρούμε ότι υπήρχε και παλαιότερα στην Κύπρο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Για κάποιους λόγους που δεν γνωρίζουμε καλά, εξαφανίστηκε από την Κύπρο, όπως εξαφανίστηκε και από την υπόλοιπη λεκάνη της Μεσογείου. Μάλλον για περιβαλλοντικούς λόγους ξαναεφανίστηκε το κουνούπι αυτό. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για λοιμώξεις από το συγκεκριμένο κουνούπι, κύριε Αριστοδήμου? Σαφέστατα. Το συγκεκριμένο κουνούπι μεταδίδει νοσήματα όπως είναι ο δάγκιος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, ο ιός Ζίκα και η νόσος τσιγκουγκούνια. Όπως επίσης και το αλμποπίχτους μεταδίδει νοσήματα όπως είναι η τσιγκουγκούνια και ο δάγκιος. Απλά το εντζίπτη είναι πολύ πιο ικανός μεταβιβαστής. Ναι. Εντάξει, επειδή κουνούπια υπάρχουν πάρα πολλά, ενώ και δεν μας έχουν φύγει καθόλου ενώ μέσα στη χρονιά, και μπορεί να έχουμε τσιμπήματα. Αυτό που θα πρέπει μάλλον να μας χτυπήσει καμπανάκι για να πάρουμε το γιατρό τηλέφωνο ότι κάτι δεν πάει καλά, πέραν από το πυρετός και τα λοιπά, μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο το οποίο πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές, να γνωρίζουν ότι αν δουν κάποιο σύμπτωμα ή αν νιώθουν κάτι, να πάρουν το γιατρό τηλέφωνο? Καταρχήν έχετε απόλυτο δίκιο ότι τα κουνούπια πλέον αλλάζουν τη συμπεριφορά τους, με την έννοια ότι τσιμπάνε για πολύ περισσότερο καιρό. Στη Μαδέιρα που σας ανέφερα προηγουμένως κυκλοφορούν ολόχρονα. Μάλιστα. Στην Κύπρο δεν είναι ολόχρονα, αλλά για αρκετούς μήνες. Εγώ, κύριε Αριστοδήμου, πάντως στο σπίτι μου έβρισκα όλους τους μήνες τον τελευταίο χρόνο. Δεν ξέρω αν τους αρέσει το σπίτι, πάντως. Το φαντάζομαι. Απλά δεν είναι όλα έτσι. Σωστό, σωστό. Έχουμε βρει σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η βασική μας προσπάθεια είναι να έχουμε το ξενιστή, δηλαδή το μεταβιβαστή που είναι τα κουνούπια. Δεν έχουμε όμως τους ιούς, τους μικροοργανισμούς. Ναι. Για να έχουμε τα νοσήματα χρειάζονται και τα δύο. Οπότε η βασική μας προσπάθεια είναι να μην εγκατασταθεί στην Κύπρο, να μην μολυθούν και τα κουνούπια μας με τους συγκεκριμένους ιούς. Η αρχική κλινική εικόνα αυτών των νοσημάτων είναι πολύ κοινή. Όπως σωστά είπατε, πυρετός για παράδειγμα, αυθαλγίες, αδυναμία, μια γρυφώδη συνδρομή. Οπότε δεν θέλουμε πανικό. Οι γιατροί έχουν ενημερωθεί επανειλημμένως, η ιατρική κοινότητα, για τη συμπτωματολογία των νοσημάτων. Είμαστε σε θέση να τα διαγνώσουμε στην Κύπρο.
Οπότε θα έλεγα δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται περισσότερο μία εγρήγορση από την ιατρική κοινότητα. Mm-hmm. Και ο κόσμος όταν έχει ένα παρατηνόμενο εμπείρετο με εξάνθημα, αυθαλγίες, ας απευθυνθεί στο γιατρό του, χωρίς κανένα πανικό όμως. Μάλιστα. Εντάξει, όντως δεν χρειάζεται πανικός, αλλά να είμαστε λίγο με σε αφύπνιση, όπως είπατε κι εσείς. Ευχαριστώ, γιατρέ μου, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Εύχομαι και από εδώ κοντά. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πίσω στο θέμα των κλιματιστικών στα σχολεία. Ξανά να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά, γιατί 8 η ώρα σε 4 λεπτά από